εντάξει ρε Θοδωρή, τώρα δεν καταλαβαίνω τι λόγο έχεις εσύ να μου κρατάς μούτρα. Δεν σου κρατάω μούτρα, αλλά... απλώς τώρα τρώω. Τι τρως? Δεν βλέπεις. Είναι νόστιμο, ε? Καλό είναι. Εγώ ξεσαπώρω τώρα πως τρως εσύ. Εγώ τώρα μετά από αυτή τη μανούρα που περάσαμε, έχει γίνει έτσι το στομάχι μου. Κόμπος, δεν μπορώ να φάω. Εσύ μπορείς να τρως με τόση άνεση. Εγώ μπορώ, μπορώ. Ωραία, συγχαρητήρια που μπορείς. Εγώ δεν θα μπορούσα στη θέση σου να φάω. Ρε Θοδωρή, αχ, έχω ένα πόνο εδώ πέρα. Ξέρεις τι έχει γίνει τώρα, επειδή δεν το έχουμε κουβεντιάσει αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Και εγώ τρομερή ανάγκη να το κουβεντιάζω, να φύγει από μέσα μου. Έχω σφιχτεί εδώ πέρα, είναι ψυχοσωματικό. Γιατί δεν θες να κουβεντιάσουμε αυτό που έγινε, μωράκι μου? Αγάπη μου, δεν θέλω να κουβεντιάσω, θέλω να φάω. Ωραία, εντάξει. Σου ζητάω συγγνώμη που σε είπα κόπανο προηγουμένως. Είναι λάθος μου. Δεν θα σου ξαναμιλήσω έτσι, αλλά και εσύ. Ωραία, γίνεται δεκτή συγγνώμη σου. Μπορώ να φάω. Ωραία, όχι να τρως. Εγώ θέλω να μιλάω. Πόσες φορές εσύ, Θοδωρή, με έχεις πει ούφο, πυροβολημένη, με έχεις πει μπουρδολόγα και μπροστά σε κόσμο. Δεν καταλαβαίνω εγώ μια φορά που σε είπα κόπανο, δεν μας μιλάς καθόλου. Δηλαδή θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό τώρα, το πράγμα. Δεν θέλω να το κουβεντιάσουμε. Θέλω να φάω. Αυτό θέλω να κάνω. Τι ζητάω τίποτα. Τώρα δεν θέλω να φάω. Μου σφίξε το στομάχι τώρα. Καλό είναι. Θα φάω, το φάω εγώ. Καλά, σένα δεν σε πόνα για το στομάχι σου. Ναι, με πόνα για να, επειδή εγώ εκτονώθηκα. Είπα αυτά που έχω μέσα μου, τώρα είμαι καλά. Εμένα όμως έσφιξε το στομάχι μου τώρα, γιατί? Γιατί δεν πιστεύεις στο διάλογο. Τι κάνεις ρε Δημήτρα, τι κάνεις αγαπητέ? Σιάτσου. Τι σιάτσου μωρό μου τώρα, τι πιο κοροϊδές, που δεν ξέρεις σιάτσου, από το νου σου το έβγαλε. Τι λες καλέ που το έβγαλε από το νου μου, τι λες καλέ, αυτές οι δακτυλοπιέσεις έχω μελετήσει που κάνω αυτή τη στιγμή. Ναι, πολύ μελετή. Να σου πω αγάπη μου, εγώ πονοκέφαλο έχω τώρα, εσύ που κάνεις την πλάτη, άλλα ντάλο. Και όχι, δεν είναι άλλα ντάλο, γιατί ο πονοκέφαλος προέρχεται από μπλοκαρισμένη ενέργεια, η οποία έχει μπλοκάρει εδώ στο ηλιακό πλέγμα και εδώ είναι το κέντρο του ξεμπλοκαρίσματος. Άμα εδώ πέρα δουλέψουμε με επιθετικότητα, φεύγει ενέργεια. Επιθετικότητα, τόσο από κεφάλι μου σπάσει και τα νεύρα τώρα. Για γύρνα ανάσκελα τώρα. Γύρνα ανάσκελα. Τώρα θα δουλέψουμε. Εδώ είναι το ηλιακό πλέγμα στο οποίο θα δουλέψουμε με ιδιαιτερότητα. Εδώ θα δώσω έμφαση. Γιατί ναι, είσαι πάρα πολύ μπλοκαρισμένη ενέργεια. Τι έχεις ένταση, ε. Τι κάνεις αγαπώ. Διόχρωτη δεν είναι κακή ενέργεια, ρε Θοδωρή. Πού τη διώχνεις τα μούτρα, με τη διώχνεις αγάπη μου. Πέτα την πουθενά αλλού. Καλά, καλά, σου. Θα τη διώξουμε. Καλά που την περνάς όπου να είναι αγάπη μου. Μικρό είναι το δωμάτιο, εδώ μέσα θα μείνει ενέργεια. Σταμάτα, Χριστιανέ μου, πια σταμάτα. Καλά, στο, όχι, σταμάτα, εσύ πάνω πάρω να τεπών. Τι πάνω να πας, εγώ έχω την κακή ενέργεια τώρα, δεν την κάνω. Κράτα τη, θα δούμε που θα την πετάξουμε. Μη κοροϊδεύσαι αυτή τη στιγμή. Τι σε κάνω, ρε Δημήτρα. Να. Θοδωρή, άκου, άκου, μωράκι μου. Κοιμήθηκες? Αχ, αγάπη μου, να σου πω. Κοιμήθηκες? Σβήσε το φως γιατί τώρα με πήρε λίγο. Σε πήρε, πήρε. Άκου, άκου, διαβάζω τον αλχημιστή. Άκου ένα καταπληκτικό. Λέει, εγώ δεν διαβάζω το μέλλον, μαντεύω το μέλλον, γιατί το μέλλον ανήκει στο Θεό και μόνο εκείνος το αποκαλύπτει. Και πώς μπορώ να μαντεύω το μέλλον, λέει, μέσα από τα σημάδια του παρόντος. Στο παρόν κρύβεται το μυστικό. Αν προσέξεις το παρόν και αυτό που θα συμβεί αργότερα, θα είναι καλύτερο. Σε παρακαλώ, σβήστε το φως τώρα γιατί είμαι χάλια, χάλια μου. Άκου, άκου, αυτό. Ξεχάστε το μέλλον και ζήστε την κάθε μέρα της ζωής σας σύμφωνα με τα διδάγματα του νόμου. Αυτό που λέμε να ζούμε το τώρα. Πόσες φορές το έχω πει. Ε, Δημήτρα, σε παρακαλώ, εντάξει, άστο τώρα, σβήστε το. Ναι, ναι, εντάξει, πολύ ωραίο βιβλίο, πω, μ' αρέσει. Θοδωρή, μόνο αυτό, μόνο αυτό. Σορκίζομαι, θα σβήσω το φως. Όπως είπε και ο ίδιος ο συγγραφέας μιλώντας για τον αλχημιστή, το σύμπαν συνωμοτεί για να μας βοηθήσει όταν προσπαθούμε να ζήσουμε το προσωπικό μας όνειρο. Ακούστε. Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει γιατί ειδικά σήμερα το σύμπαν συνωμότησε εναντίον μου για να μην μπορέσω να κοιμηθώ.
έχει αλτάρει τελείως, ε. Τι. Αγάπη μου, άμα δεν σ' αρέσει, μην προσποιήσεις εμένα. Προσποιήσεις με τα καλά σου. Αγάπη μου, με συγχωρείς. Εγώ εξ αρχής σου είπα ότι δεν έχω και πολύ όρεξη και τόση ώρα δεν την έχω κάνει λαχείο. Κάνω βοηθητικούς ήχους να σε εξυπηρετήσω. Αγάπη μου, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Το είπα από την αρχή, το διευκρίνησα. Τι διευκρίνησες. Αυτά τα πράγματα γίνονται μου μας αρέσουν. Τι, εγώ μόνος μου, με το μυαλό μου, είσαι με τα καλά σου. Μα δεν στο είπα ότι δεν έχω κέφι. Εντάξει, δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω. Όχι, δεν γουστάρει, δεν γουστάρει. Δεν φτάνει που δεν έχω όρεξη και το κάθομαι και κάνω με το ζόρι να σε εξυπηρετήσω. Μα τι λες και από πάνω. Δεν κατάλαβα καθόλου καλά. Σ' αγαπάω, Δημητρά μου. Κι εγώ αγαπούλα. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Τι, πώς είσαι. Καλύτερα, αλλά δεν μπορώ να πάρω να πει μισό λεπτό. Πώς θες, θες να τα αφήσουμε, μωράκι μου, να συνέλθεις λίγο, να σου βάλω θερμόμετρο, να ζεστώ. Όχι, μάμα μου, δεν θα με ρίξει εμένα κάτω μια ιώση. Εντάξει, αγάπη. Όχι, μην με φυλάς στο στόμα, αγάπη, θα κολλήσω. Αγάπη, μην χάνεις τη μαγεία, σε παρακαλώ. Όχι, μωρό, φυλάς στο στόμα τώρα, ποια μαγεία. Ποια μαγεία, φτύνεις, βύχεις. Βαστοβίδι, πού να τη βρω κι εγώ τη μαγεία, ορίστε, τη μαγεία, λέει, τι μαγεία, αυτό είναι. Είναι αδιανόητο πράγμα που σου πέρα. Τι, άλλο. Μην κόβεσαι, έλα. Εντάξει. Τι μωρό μου, τι. Έλα, αγάπη μου, μες στα μούτρα μου, για όνομα. Μωρό μου, σε παρακαλώ. Έλα, αγάπη μου, μη φεύγεις. Γιατί φεύγεις, ωραία δεν περνάγαμε. Τι ωραία περνάγαμε, αγάπη μου, λέγει, είναι καλά και τα ξαναλέμε. Έλα, αγάπη, γιατί δεν χανόμαστε. Εδώ διδάσκουμε κλασικό μπαλέτο, ναι. Μοντέρνο, τζαζ, αφρικάνικα, τανγκό. Δημοτικά διδάσκεται. Γιατί αγαπητέ, θες να μάθεις τσάμικο. Όχι ρε παιδί, μου ρωτάω έτσι γενικώς. Εγώ πάντως από όλα αυτά που είπατε θα με ενδιαφέρει πιο πολύ το κλασικό μπαλέτο. Κλασικό μπαλέτο τι είχα τώρα, πώς σου ήρθε αυτό. Γιατί εγώ νομίζω που από μικρή θεσί. Νομίζω ότι έχω στο κορμί, δεν ξέρω τώρα, η υπόνοια είναι μια πλαστικότητα, μια επληγησία, μια χορευτικότητα. Φαίνεται αυτό. Είναι άτο, φαίνεται, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μου, κλασικό μπαλέτο κάνουν από πολύ μικρά τα παιδάκια. Μα εγώ από μικρή ήθελα να κάνω, αλλά επειδή είχα μείνει στη χημεία, είχα πρόβλημα. Ο μπαμπάς μου δεν μάθανε, μήπως να διαβάζω χημεία. Ποια χημεία, η χημεία είναι στο γυμνάσιο. Εγώ μιλάω για 6-7 χρόνια παιδιά από το δημοτικό. Ναι, μα από πολύ. Έτσι, ναι. Και από 5-4. Ναι, μα από πολύ μικρή ήθελα να κάνω, ειλικρινά σας το λέω, αλλά. Δεν ξέρω, τώρα είχα πρόβλημα με την προπαίδεια και μην μας βομπάζουν να διαβάζουν. Καλά έκανε ο άνθρωπος, τι να αφήσει την προπαίδεια, πας για μπαλέτο. Να, ορίστε, μια βομπάζω μια αίσθηση, δεν με έχετε αφήσει να εξελιχθώ. Ξέρετε, καμιά φορά τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει κάποιες κλήσεις, οι οποίες μπορεί να μην έχουν εμφανιστεί λόγω μπλοκαρίσματος. Εγώ άνετα δεν θα μπορούσα να είμαι πρώτη χορεύτρια στον Μπεζάρ. Δεν ξέρεις, η ζωή είναι μυστήρια. 8-9 πόσο κάνει. 72? Αν έχει τέτοια βεβαιότητα, αγάπη μου, σημαίνει ότι έχει κενά. Δεν είσαι ούτε για μπεζάρ, ούτε για μπαλέτα. Ναι, καλά, ναι. 3-3. 9. Ρε φοβορή, τώρα τι με έφερες να μάθουμε ταγκό. Τι το κάνουμε το ταγκό. Πάπα μου σε κάνα γυροκομείο να χορέψεις. Είσαι καλά, εσύ με σέρνεις όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, εγώ ήθελα ένα χορό, ο οποίος να δημιουργηθεί κάτι από μέσα μου, να βγει μια έκφραση. Άμα θες να πω, έλα, σίγουρα πρέπει να φύγουμε τώρα. Δεν γίνεται, τώρα κάτσε εδώ, μας είπε ο δάσκαλος. Και επειδή μας είπε ο δάσκαλος. Να σου πω, είναι και συμπαθέστατος. Παρενοπός, έτσι είναι πιο καλός παιδί μου. Αυτός, αδερφή τελειωμένη είναι. Αυτό μου ρε αδερφή, τον χάζεις. Δεν τον βλέπεις. Και το δάσκαλο ζηλεύεις. Δεν κόβει το μάτι σου καθόλου. Παιδιά είμαστε έτοιμοι. Ναι. Ταγκό χορεύουμε. Ναι. Μόνο αλλάξε μεριά. Ναι. Πιαστείτε. Εκεί. Ναι. Έτοιμοι. Ναι. Κεφάλι μπροστά. Ναι, ναι. Πάμε μουσική. Έτοιμοι, παιδιά. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Μήπως να σας το δείξω εγώ. Ναι, να το δω θα ήθελα. Ναι, ναι. Λίγο γιατί κάνετε άλλο λάθος. Ναι. Λοιπόν, πάμε, πιάσε με. Ναι. Και αφήσου στα χέρια μου, ελέγχε. Καλά, δώσε. Στροφή.
αργά. Δώ μου το πόδι σου. Το άλλο. Α, το βάλει! Περίμενε. Πολύ καλό. Ευχαριστώ. Να δοκιμάσουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Όπω να σου πω, είναι πολύ άντρας. Με ξέκανε. Με ξέκανε, Θοδωρή. Πόντασε. Αυτό το βήμα... Μήπως, αγάπη μου, να σου δείξω και εσένα το βήμα το σωστό. Ναι. Γιατί σε βλέπω έτσι μόνος και μαραμένα. Έλα, αγάπη μου. Έλα, πιάσε με. Και πάμε. Και ένα. Αυτός είναι άνθρωπος. Χέρια. Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, στροφή. Μπράβο, Δήμητρα. Δεξιά. Ωραία, άλλη μία. Πολύ ωραία. Πάμε μπροστά, έλα μπροστά. Μπράβο, Δήμητρα. Πολύ ωραία. Πάμε. Μέχρι που μου βάλεις τη Δήμητρα μπροστά και κάνω όλα λάθος τα κάνω. Τι είμαστε στο γράμμα του Καραγκιόζη, είμαστε κάτσι. Μα συγγνώμη, ο χορός δεν είναι μια ελεύθερη έκφραση. Πέρα αυτό μου ήρθε. Συγγνώμη, παιδιά που διακόπτω. Μου ήρθε μια ελευθερία να μην ακολουθήσω το αίσθημα. Βεβαίως. Ναι, αλλά μια στιγμή, άμα ήταν έτσι, θα καθόμασταν στο σπίτι μας, θα βάζαμε εκεί το στερεοφωνικό και θα χτυπιόμασταν. Τι ερχόμαστε εδώ και πληρώνουμε σχολή χώρου, ας πούμε. Δεν θέλει να πειθαρχία ο χορός. Βεβαίως. Τι βεβαίως, τον ένα βεβαίως, τον άλλο μου έχει μπερδέψει η δάσκαλη, δεν είσαι. Νορμάλ. Κάτι είναι η σειρά του Θοδωρή τώρα, εντάξει. Okay. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Μόνος είναι τώρα. Και! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τέλεια το κάνει, τέλεια! Καλό, αγάπη μου, με απορριθμίζει, σταμάτα. Μπράβο μέσα αυτή. Αυτό δάσκαλο, το λέω που έχει μεταδοτικότητα. Μπράβο του! Τώρα είχα μια φαντασίωση. Έλεγα, τι φαντασίωση είχες? Σκεφτόμουν ότι είμαι ωραία κοιμωμένη. Τι ωραία κοιμωμένη, ωραία κοιμισμένη, σ' αγαπημένη. Έλα, πάμε τώρα που με έχεις φέρει τα μπαλέτα εδώ πέρα με τρελάς. Έλα. Έτοιμη ημέρα, πέμπτη position. Πολύ ωραία. Πάσε το δεξιπόδι. Develop a play. Πολύ ωραία. Πάσε. Και σιγά σιγά μπροστά, σπακάτ. Και κάμψε μπρος. Πολύ ωραία. Και κάμισε πίσω. Ο επόμενος. Εγώ. Τι εσύ, αγαπητέ μου. Έχω κάνει ζέσταμα. Τι ζέσταμα έχει. Πέμπτη position. Θα μα κάνει μια, παιδί μου. Πέμπτη position. Πέμπτη position. Μάλιστα. Πέμπτη, η πέμπτη. Πολύ ωραία. Αυτό, αυτό είναι. Αυτό. Μέσα από πώς. Το δεξί χέρι στην μπάρα. Το αριστερό χέρι κάτω. Ναι. Πάσε το αριστερό πόδι ένα. Πάσε ένα. Πολύ ωραία. Develop πλάι 2. Develop πλάι 2. Πολύ, πολύ ωραία. Άλλη μια εδώ. Επάνω το αριστερό χέρι. Επάνω το αριστερό χέρι. Όχι πιο ψηλά. Πάσε πάλι το αριστερό πόδι 1, ναι. Πέμπτη position 2. 2. Και σιγά σιγά θα είναι. Σπαγκάτ έχουμε ξανακάνει, έτσι. Έχω κάνει πολύ εγώ. Πολύ ωραία, πάμε μία. Και σιγά σιγά το αριστερό πόδι μπροστά. Και μην θα ανοίξει μέχρι κάτω μπροστά μπροστά. Ναι, που θα κάνει κάμψη μπρο και κάμψη πίσω. Όπως έκανε η κοπέλα. Πάμε λοιπόν. Developer σπαγκάτ. Okay. Ναι, σιγά σιγά και τα δύο χέρια εκεί. Φέμου, πιάσε το πάτωμα και το άλλο χέρι. Φοβάρι πόνε σαν το τωρί. Καλά να πάθει. Πέστε του, σα
παρακαλώ, να με πάρει κάποιος. Όχι, εκεί θα κάτσεις. Να με πάρει κάποιος. Εκεί θα κάτσεις. Μην την βοηθήσεις εσύ. Μην την βοηθήσεις. Εκεί, εκεί. Πάμε. Κάνε Άξες. Αυτή η άσκηση πώς φύγει τον ποπό. Κάνει πολύ καλό. Τότε και ο Μάκης κάνει τους τετρακέφαλους. Τι μωρό μου. Ε, μωρό, κουράστηκα, φτάνει. Πόσο κάναμε, ε? 3 λεπτά, αγάπη μου. Σφίξαμε. Τι να σφίξουμε, αγάπη μου, 3 λεπτά. Πιάσε να δεις. Πιάσε να δεις πόσο έσφιξα. Άντε καλά, δεν έσφιξα. Δεν έσφιξα, αφού είναι πέτρα έχει γίνει. Κάτσε να δω, περίμενα, δω, να δω εγώ καλά αν έχεις σφίξει, περίμενε. Από μας κοιτάνε Θοδωρή. Είναι παιδί μου. Καλή είναι στο πάρκο να λένε ότι είναι πόρνη. Άντε καλά που θα λένε ότι είσαι πόρνη. Για να δω, εσύ έχεις σφίξει. Θοδωρή, το πιστεύεις ότι έχεις σφίξει. Σκύψε να δει. Πέτρα έχει γίνει. Και τι πειράζει, δεν θα πάθει. Ναι, με πέρασε για αδερφή. Και. Γιατί αυτό ο άνθρωπο τι θα πει όταν πάει στο σπίτι. Πέρασε από το πάρκο και είδα ένα πόρνη και μια αδερφή. Δεν είναι ωραία πράγματα. Πάμε. Εδώ, κάτσε. Εδώ, μπράβο. Εδώ. Γιατί μου κάνει κάτι σε Warhol. Περίμενε. Πω. Λοιπόν, Δημητρά. Ναι. Μπράβο, εκεί ακριβώς. Λοιπόν, για να σε δω. Να βάλω το καπέλο λίγο. Για βάλτο, ναι, για να σε δω. Ναι, όχι αγάπη μου, έτσι τώρα. Αυτό τι έλα, είναι. Έλα, αυτό τραβάει. Αυτό που κάνεις τώρα είναι η ζωζό σαμπουτζάκι, αγάπη μου. Εσύ να είσαι πιο φυσική. Πιο φυσική. Ναι. Το καπέλο το αφήσω. Άστο το καπέλο, δεν με πειράζει το καπέλο. Πιο φυσική. Ναι. Έτσι. Τι κάνεις. Να βγάλω το γυαλί. Περίμενε. Αγάπη μου τώρα. Τι άγριο βλέμμα είναι αυτό εδώ. Γιατί δεν είναι άγριο βλέμμα, Θοδωρή. Κάνω το κλασικό βλέμμα που κοιτάς από κάτω προς τα πάνω που είναι στα περιοδικά, τα μοντέλα. Τι σχέση έχουν τα μοντέλα, αγάπη μου. Εγώ εσένα θέλω να βγάλω. Σε παρακαλώ. Να σου πω. Γύρνα μου. Μπράβο, το προφίλ σου. Πολύ καλό το προφίλ σου. Γύρνα λίγο. Το προφίλ σου έτσι πως κοιτούσα από την άλλη. Από την άλλη. Από εκεί κοιτά. Ναι. Εδώ δεν φαίνομαι εγώ από εκεί. Όχι, θα φαίνομαι. Για να σε δω. Για να σε δω. Ναι, αλλά μην μου ρίχνεις τα μαλλιά στα μούτρα, αγάπη μου. Ποια μαλλιά, έκανα εγώ τίποτα. Λοιπόν. Για να σε δω. Όχι, αγάπη μου, το θέλω να σου πω. Ναι, τι θες, πες να θέλω καταλάβω. Να είναι αφαιρετικό. Να είναι καλλιτεχνικό, ναι. Αφαιρετικό. Αφαιρετικό. Τι να κάνω να είναι αφαιρετικό. Εμένα, κοίτα με αυτό. Έτσι. Αφαιρετικό, είναι. Εσύ, χαμογέλα μου ή Δημητρά μου. Μπράβο. Αυτό είναι. Ναι, όχι τόσο πολύ, αγάπη μου. Όχι τόσο πολύ. Αφαιρετικό σου λέω. Τι αφαιρετικό, αγάπη μου. Άμα είναι το θες αφαιρετικό, θες να αφαιρέσεις εμένα. Πες το μου να τελειώνουμε. Τράβα το παγκάκι. Έλα, αγάπη μου, άντε, τράβα μια φωτογραφία. Θα πάρει μια πόζα τώρα, κανονική. Γιατί πόζα, δεν μ' αρέσουν εμένα οι πόζες στις στημένες φωτογραφίες. Έλα, τράβα. Τι έλα, καλή, σαν τον Απόστολο Γκλέτσο, σε κάτσε φυσιολογικά. Ένα Γκλέτσο. Πιο φυσιολογικό, πώς μου έλεγες εμένα. Ναι, εντάξει, έλα, πάμε. Καλέ, αυτό είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλος, μην ξεφτυλιστούμε, το βάλω στο άλμπουμ αυτό. Αχ, Δημητρά, μια φωτογραφία μπορείς να τραβήξεις, ναι, έλα. Ναι, αυτό προσπαθώ. Τι, την πλάτη σου θα πάρω. Όχι, παιδί μου, έλα. Εγώ είμαι ο Στροκώστα. Σιγά, ναι. Έλα, μωρό μου, σοβαρέψου, γύρω να σου πάρω μια ωραία φωτογραφία εδώ. Να έχουμε. Δεν έχεις καμία, αυτό είναι σαν να έχεις πάθει κύλι, κάπως είσαι. Εδώ, τράβα. Δεν είναι ωραία αυτή, θέλω να την βάλω πάνω στο πιάνο. Το βλάκα έπαιζε να. Τώρα. Το έχεις ρυθμίσει, τα πόσα δευτερόλεπτα βγάζει. Περίμενε να δω. Θέλεις να πούμε σε κάποιο κύριο, κάποιος εδώ που περνάει τόσο κόσμο έχει να μας τραβήξει μία. Το έφτιαξες. Ναι. Έλα. Ναι, τι είναι. Γιατί δεν περνεί. Δεν ξέρω, τι έχω κάνει το. Περίμενε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, να πούμε σε έναν άνθρωπο να μας βγάλει. Κάτσε. Θέλεις, έλα, κάτσε να δω κι εγώ. Ναι, αλλά μην πειράξεις τίποτα. Αυτό να πατήσω. Να το, άναψε. Έλα, πάμε. Κάτσε, τα γυαλιά. Κατάλαβα τι έχω. Περίμενε. Ετοιμάσου. Ναι. Το κατάλαβες, θα κάνουμε. Τι πατάς. Θοδωρή, ξέρεις τι μου ήρθε τώρα. Ξέρεις τι πόζα θέλω που θα δεις. Μην το φτιάξεις, θα σου πω. Κοίτα, εγώ θα κάτσω έτσι και εσύ όταν έτσι και σε έλα από πάνω να με φιλήσεις. Να τη βάλουμε στον τοίχο, πόστερ. Έλα. Έτοιμο. Έλα. Με πάνε, με πατάς. Το είχα βάλει 15 δευτερόλεπτα, τώρα το βάλα 10. Μηχανή. Πού πήγε η μηχανή. Άρα, Δημήτρη.
ήταν τις ιδέες σου, έγαμε, και τις πόζες σου. Ένας άνθρωπος το έκανε να μας τράβαγε μια φωτογραφία. Αχ, Γιάννη, μη, τι μη κάνεις, Γιάννη, πρόσεχε. Αφήσε με μάνα να πιάσεις, κάτσε, γιατί εγώ το τάγκα με ενοχλεί. Όχι, όχι, το τάγκα, μην πιάνεις το τάγκα, λέω, Γιάννη. Έχω κουρέτσι, μην την πηγήσεις εσύ, άμα. Γιάννη, μη, Γιάννη, Γιάννη, πρόσεχε. Πόπο Θοδωρή, ξέρεις τι συνειδητοποιώ τώρα. Μη γελάς, ότι εκτός που είναι βλάχη, η σχέση μας, Θοδωρή, έχει πέσει σε πολύ μεγάλο τέλμα. Εμείς παλιά, αγάπη μου, τα ίδια δεν κάναμε και μέρα μεσημέρι και με παιδιά και με... Δεν μας ένοιαζε. Τώρα έχουμε γίνει χάλια, ρουτίνα. Έχει πάει η σχέση μας. Πόπο. Με αφιέσαι να πιάσω. Τι συνειδητοποίησα. Γιάννη, τι βαράζω. Το πω στον πατέρα μου να κι εγώ. Τι είπες. Ότι πάει χάλια η σχέση μας. Δες εδώ τι γίνεται στα άλλα τα σπίτια. Μια χαρά είναι η σχέση μας.